μας ζητάτε να υπάρξει ενημέρωση για ένα θέμα που έχουμε ψηφίσει. Ναι. Αυτό το πράγμα πώς θα γίνει χθες. Ναι. Ωραία. Πού είναι το θέμα δηλαδή. Το θέμα είναι ότι έχουμε ψηφίσει. Εγώ σήμερα μπορεί να αποκομίσω άλλη εντύπωση από αυτά που λέει ο κ. Γρηγορόπουλος. Τι θα κάνω δηλαδή. Με εκπαιδεύει όλα. Πώς δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε. Δεν ανακαλείται η ψήφος κανενός. Σε κάθε περίπτωση τι να κάνουμε δηλαδή. Θα ακούσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να μας αλλάξουν το σκεπτικό. Με συγχωρείτε. Γιατί απευθύνεστε σε μένα. Εγώ σε ποιον απευθύνομαι, τον Πρόεδρο. Γιατί απευθύνεστε σε μένα. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει λόγο να με υποβάλλω. Κύριε Πρόεδρε. Επειδή είμαι συνεργός από τη συνέχεια σήμερα, ήθελα λίγο πραγματικά να ενημερώσω το σώμα ότι το GPS δεν είναι μια αξιόπιστη μέτρηση. 100% κάτω. Λοιπόν, ναι, sorry. Τα σφάλματα όμως συνήθως με τη μία μέτρηση με τα ίδια σφάλματα μεταφέρονται και στην άλλη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή από ό,τι λένε και τα παιδιά που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό, επιμένουν ότι πραγματικά η θέση που προτάθηκε έχει χαμηλότερο υψόμετρο, με τις μετρήσεις τις δικές τους. Εγώ πραγματικά για να προχωρήσει η διαδικασία θα ήθελα να τους ακούσουμε και από εκεί και πέρα να κάνουμε τα συμπεράσματά μας. Σε συνάντηση βέβαια και με αυτά τα χρήσιμα που έχουμε. Όχι, είπε ο κύριος πρόεδρος, είπε, κάλεσε τον κύριο Γρηγορόπουλο να μας ενημερώσει για κάποια. Αυτό κατάλαβα εγώ τώρα, ή κάνω λάθος. Επί των ζητημάτων που έθεσε ο κύριος Γόγος, επειδή υπάρχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις, οι οποίες εν μέρει δόθηκαν εχθές, έτσι, γι' αυτό μπορούν να αποσαφινιστούν όλες οι αμφισβητήσεις. Και αυτό γιατί επί της ουσίας κλήρη, και δεν είναι παιχνίδι αυτό, έτσι, θα είναι πάρα πολύ άσχημο για όλους μας και για την τοπική κοινωνία, παρόλο που έχουμε ψηφίσει, να βγούμε αύριο μεθαύριο στα καφενεία των χωριών και να λέμε δεν είναι έτσι και είναι, ας μου επιτρέπει, έκφραση κυβέτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Και δεν νομίζω, ότι τα 10 λεπτά θα μπορούσαν το ίδιο όνομα που μέτρησε τη μία τη θέση που ψηφίσαμε χθες να μετρήσει και τη θέση του κυρίου Γόγου αύριο, ξέρω εγώ, και να κληθούμε αμέσως και να πάρουμε μια απόφαση. Η φιλοσοφία του όλου σχεδιασμού είναι η εξής. Και το ότι καταφέραμε να πετύχουμε, να κοντέψουμε να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι πείσαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι ο οικισμός της Επισκοπής πρέπει να είναι επιλέξιμος για να υλοποιηθεί το δίκτυο αποχέτευσης και να συμμετέχει στο βιολογικό καθαρισμό. Αλλιώς δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και τι κάνουμε. Βλέπετε το περιβόητο τρίγωνο με τον κοπανό εδώ κάτω, την Επισκοπή και το αγγελοχώρι με τον Πολυπλάτανο σαν ενιαίο οικισμό. Ανάμεσά τους διασχίζει η Αράπητσα. Και εδώ είναι το 66. Έπρεπε να βρούμε ένα οικόπεδο και η όλη δουλειά έχει γίνει τεχνοοικονομικά. Εμείς πήγαμε και μετρήσαμε το οικόπεδο που πέρασε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στον περιβόητο κύκλο εδώ, τον βλέπετε το μεγάλο κύκλο, ψάχναμε να βρούμε ένα οικόπεδο εδώ, διότι εδώ είναι τεχνοοικονομικά η βέλτιστη λύση. Οποιοδήποτε οικόπεδο έξω από αυτή τη ζώνη δεν στέκει τεχνοοικονομικά και κινδυνεύει το έργο. Εμπιστευόμαστε τελικά τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου μας. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια, ίσως ήταν μια αυλεψία λόγω και της κόπωσης χθες μία η ώρα, μία μισή ώρα το συζητούσαμε αυτό το θέμα, να το κατανοήσω. Ήδη, εάν τοποθετούνταν επί τρίλεπτο ο κύριος Γρηγορόπουλος χθες και έλεγε αυτά τα πράγματα με στοιχεία γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού. Και όχι με αυτά τα κομπιουτεράκια τα που έχουμε ξέρω στα μπρελόκια. Έτσι είναι ό,τι πιο αξιόπιστο. Κύριε Γόγο, νομίζω ότι η απόφαση είναι πάρα πολύ σωστή που πήραμε και να τελειώσει το θέμα εδώ και να προχωρήσουμε γιατί έχουμε πολλά θέματα.